κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι υπουργοί, κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αγαπητοί φίλοι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων, σας καλωσορίζω, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου του Νίκου Σκορίνη. Η Ακίμαντη είναι ένα ενδιαφέρον πολιτικό μυθιστόρημα, το οποίο διατρέχει και σχολιάζει μέσα από τις ιστορίες των πρωταγωνιστών την πορεία της Ελλάδας από το τέλος του πολέμου έως και στις μέρες μας. Είμαι βέβαιος ότι οι εξαιρετικοί ομιλητές που συμμετέχουν στην παρουσίαση θα μιλήσουν πολύ πιο γλαφυρά για το περιεχόμενο του βιβλίου και τα μηνύματα που περνούν από τις σελίδες του. Θα ήθελα ωστόσο να παρατηρήσω ότι μυθιστορήματα όπως αυτό μας δίνουν μια πολύτιμη ευκαιρία να ταξιδέψουμε βιωματικά στο παρελθόν του τόπου μας και της γενιάς μας. Όχι μόνο για να θυμηθούμε, αλλά και έχοντας την πικρή γνώση του παρόντος, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι συνέβη. Να κατανοήσουμε τι πήγε στραβά και το όνειρο της Ευμάρειας που γεννήθηκε στην μεταπολεμική Ελλάδα στηρίχθηκε σε γυάλινα πόδια. Γιατί οι γενιές που έζησαν τη στέρηση, τη φτωχιά και τις δυσκολίες εκείνης της εποχής έφτασαν τελικά να υποθηκεύσουν το καλύτερο μέλλον που ονειρεύτηκαν για τα παιδιά τους. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, η οικονομική ανάπτυξη συνδέθηκε με την αναζήτηση της ευτυχίας στην ιδιωτική σφαίρα, αποδυναμώνοντας την αίσθηση της συλλογικότητας. Είναι αλήθεια ότι η άνοδος του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων συνοδεύτηκε από την άνοδο του ατομικισμού, της χρησιμοθυρίας, του καταναλωτισμού, της λογικής του εύκολου κέρδους, αλλά και των δικαιωματικών παραγών. Είναι αλήθεια ότι το άτομο, η στενή οικογένεια, η συντεχνία, το τοπικό συμφέρον τέθηκαν σε προτεραιότητα έναντι του συλλογικού καλού. Και είναι αλήθεια ότι αναπτύξαμε, παράλληλα στην Ελλάδα, μία ιδιότυπη στρεβλή σε πολλά σημεία της σχέση με το κράτος, το οποίο αναδείχθηκε σε απόλυτο ρυθμιστή κάθε οικονομικής δραστηριότητας, σε κυρίαρχο εργοδότη, σε κυρίαρχο επιχειρηματία, σε βασικό καταναλωτή προϊόντων και υπηρεσιών. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αναθέσαμε στο κράτος να τροφοδοτεί τον ατομικισμό και να υπηρετεί το συμφέρον των ολίγων μέσα από την ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων, της συναλλαγής και της διαφοράς. Όλες αυτές τις δύσκολες αλήθειες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα, στο σημείο της αλλαγής των καιρών, τώρα που οι ευκολίες τελείωσαν και τα δεδομένα ανατράπηκαν. Χρειαζόμαστε αυτό το ταξίδι στο παρελθόν. Ένα ταξίδι που δεν έχει σκοπό την αναπόλυση, αλλά την αυτογνωσία. Οι απόψεις και οι προσεγγίσεις μπορεί να διαφέρουν ή και να είναι ακόμα και διαμετρικά αντίθετες. Άλλωστε, η ιστορία είναι πολύ πρόσφατη για να μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει με απόλυτη αντικειμενικότητα και αποστασιοποίηση. Ωστόσο, μέσα από την αντιπαράθεση και τον διάλογο των διαφορετικών προσεγγίσεων μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα. Να μάθουμε, να συνειδητοποιήσουμε, να παραδεχθούμε και να συμφωνήσουμε στο τι πρέπει να αλλάξει, αφήνοντας στην άκρη τα διχαστικά διλήμματα και τεχνητούς διαχωρισμούς. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε τα λάθη των προηγούμενων και κυρίως να αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε το μέλλον των επόμενων. Το βιβλίο του Νίκου Σκορίνη, μέσα από τις ιστορίες των ηρώων του, πέρα από ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ανάγνωσμα, είναι και μια πολύτιμη τροφή για σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και σας ευχαριστώ και εγώ όλους τους συγκοδεσπότες για την παρουσία σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.